Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Μόσχο. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και στους κρατές. Για να δούμε λίγο πιο πολιτικά σήμερα την επικαιρότητα προς το τέλος εκπομπής μας, μια και μαζεύτηκαν αρκετά θέματα. Κοίτα και μια ανάρτησή σας για ένα ακόμη θέμα που είναι από τα περίφημα προγράμματα του ΕΔ, που ομολογουμένως είναι πάρα πολύ καλά προγράμματα για επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, τα οποία όμως δεν ισχύουν για τη Δυτική Μακεδονία, ισχύουν για όλη την υπόλοιπη Μακεδονία. Κάνατε λοιπόν μια ανάρτηση με πολλά καρφιά επίσης, όπως και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, πανεπιστήμιο, σήμερα και το πετρέλαιο. Για να σας ακούσουμε και εσάς κύριε Μόσχο. Ναι Χρήστο, είναι τις τελευταίες μέρες η επικαιρότητα, το μόνο που δεν έχω δει την επικαιρότητα είναι κάποιον να πει ότι έχει την ευθύνη πάνω σε αυτά. Ναι. Οπότε έχω καταλάβει κρύβονται οι πολιτικοί φορείς του τόπου και του άρχοντες. Διότι από αυτά που είπε και ο κύριος Τσικαλάγιας, νομίζω πολύ καλά τα ανέδειξε η κυρία Τελιγιορίδου προχθές. Είδα ότι κάνετε αλλά like στην κυρία Τελιγιορίδου. Κάνετε like στην κυρία Τελιγιορίδου. Μπορεί και να έχω κάνει. Δεν αυτό είναι η είδηση. Ο εκπρόσωπος του Μέρα 25 να κάνει like στην κυρία Τελιγιορίδου. Σε αυτά που συμφωνούμε, γιατί να μην συμφωνήσουμε. Δεν χρειάζεται να διαφωνούμε πάντα. Καλό είναι γι' αυτό. Ναι. Θέλω να τονίσω ότι ενώ στη συνέντευξή του κύριο Τσικαλάγιας είπε ότι θέλει να απορροφούνται οι φοιτητές και ότι παράγει το Πανεπιστήμιο γράμμα τους φοιτητές και τα λοιπά, όπως όλα αυτά που έπαιξε η κυρία Τελιγιορίδου, θα ήθελα να δω γιατί, αφού θέλουν να απορροφήσουν τόσο πολύ τους φοιτητές, στο πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας για τους νέους επιστήμονες στην περιφέρεια ζητήθηκε στις 23-12 το Περιφερειακό Συμβούλιο να ανανεωθεί αυτό το πρόγραμμα και να ανανεωθούν οι συμβάσεις αυτών που έχουν προσληφθεί με αυτό το πρόγραμμα, νομίζω είναι οι 37-39 άτομα, αλλά δεν υπάρχει πολιτική θέση για να ανανεωθούν. Δηλαδή από τη μια μας λένε ότι παράγουμε πολύ προσωπικό επιστημονικό και γι' αυτό φεύγει στην Ελλάδα και από την άλλη αυτό που έχει στην Ελλάδα το απολύουνε και δεν το αφήνουν να δουλέψει όπως πρέπει. Ένα το κρατούμενο. Πάμε παρακάτω. Ένα το κρατούμενο. Επίσης, νομίζω ο κύριος Γρηγοριάδης είχε αναφερθεί σε μια συνέντευξή του πριν από 6 μέρες για τον οργανισμό της περιφέρειας. Ναι. Ο οποίος αναλύει τα προβλήματα εκτός άλλων μέσα στις αρμοδιότητες του, αναλύει και τα προβλήματα των επιχειρηματιών που έχουν. Ναι. Δεν είναι πρόβλημα των επιχειρηματιών ότι δεν μπορούν να προσλάβουν με πρόγραμμα του ΑΕΔ στην περιοχή μας, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μπορούν. Υπάρχουν κατά καιρούς διάφορα προγράμματα του ΑΕΔ. Προϋπήρξε μήπως κάποιο πρόγραμμα ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία και τώρα είστε στη σειρά της υπόλοιπης, επειδή τα παρακολουθείτε, ή δεν υπήρξε καθόλου για την Καστοριά και τώρα εξαιρείται η Καστοριά και η Δυτική Μακεδονία σε σχέση με την υπόλοιπη Μακεδονία? Κύριε Ναπλή, δεν έχει σημασία τι προϋπήρξε. Σημασία έχει τι υπάρχει σήμερα. Και τι πολιτική δύναμη μπορεί να ασκήσει η Καστοριά στην υπόλοιπη χώρα. Επιδότηση, επαναλαμβάνω, εργασίας και όχι ανεργίας. Είναι ένα πρόγραμμα που ισχύει για όλη την Μακεδονία, πλην Δυτικής Μακεδονίας, για ανέργους άνω των 30 ετών. Ναι, νομίζω είναι 30 μέχρι 50 ετών. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Καστοριά δεν φαίνεται πουθενά. Είχα κάνει και τις προηγούμενες μέρες μια δημοσίευση για τα ποσοστά που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές στην Καστοριά. Όχι μόνο στην Καστοριά. Ο κύριος Κασαπίδης βγήκε περιφερειάρχης, ανοίξει σε αυτό το χώρο. Ο κύριος Κορεντσίδης ανοίξει σε αυτό το χώρο. Και ο κύριος Τσικαλάγης ανοίξει σε αυτό το χώρο. Δεν γίνεται να έχουμε υποτίθεται 51% και πάνω σε ποσοστά στις εκλογές να έχουν ψηφιστεί αυτοί οι άνθρωποι και να μην έχουν την πολιτική δύναμη να απαιτήσουν το οτιδήποτε από την κυβέρνηση. Δηλαδή το λέτε ότι αυτή η πολιτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Καστοριάς είναι το πρώτο, θα ήταν το κορυφαίο διαπραγματευτικό χαρτί για τον οποιονδήποτε είναι στην εξουσία αυτή τη στιγμή και κατέχει την συγκεκριμένη θέση να διεκδικήσει τα πάντα για τον νομό. Αυτό και μόνο το ποσοστό, και μόνο με το ποσοστό να πηγαίνει στο γραφείο, ναι, φτάνει. Και ό,τι απαιτεί να το παίρνει. Άρα, πού θέλω να καταλήξω. Ή η Νέα Δημοκρατία θεωρεί δεδομένη την Καστοριά
ή η Νέα Δημοκρατία κοροϊδεύσε όλους τους Καστοριανούς πολίτες και προφανώς θα το βρει μπροστά στις επόμενες εκλογές. Γιατί άλλα έταξαν, άλλα κάνανε. Σήμερα έρχεται η υπόθεση του πετρελαίου, ας πούμε, το θέρμανσης, του θέρμανσης. Το πετρέλαιο. Επίσης, το πετρέλαιο. Για οτιδήποτε έχουν τάξει, δεν έχει γίνει τίποτα. Εγώ αυτό, το μόνο που πετάω είναι αυτό. Βγήκε ο κύριος Κορεντσίδης και φώναξε δυνατά για την νίκη του, για την διάδημα, που δεν χρωστάμε πλέον λεφτά στη διάδημα. Ναι. Ωραία, δεν χρωστάμε λεφτά στη διάδημα. Ήταν μια μεγάλη νίκη. Οι υπόλοιπες ήττες. Υποτίθεται έγινε συμβούλιο και τους κάλεσαν σε τηλεδιάσκεψη και δεν μπορούσε να παρευρεθεί ο κύριος Κορεντσίδης. Εξήγησε τους λόγους χθες γι' αυτό το θέμα. Συμφωνώ με τους λόγους. Δεν μπορούσε και να παρευρεθεί κάποιος άλλος από το Δήμο. Πώς? Δεν μπορούσε άλλος να παρευρεθεί. Α, λέτε να εκπροσωπούνταν έτσι. Εντάξει. Λογικά εξαντλήθηκε η συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Θοδουλίδη και στον κύριο Κορεντσίδη στην επικοινωνία που είχαν τηλεφωνικά μαζί. Θα βγει και το ψήφισμα, αλλά φτάνουν αυτά. Το ερώτημα είναι με αυτά. Μπορούμε να πάμε παρακάτω. Ψηφίσματα και αποφάσεις πήραμε και για τη δίκαια μετάβαση. Τι έγινε? Τίποτα. Εδώ λοιπόν αυτό υπάρχει κάποια ελπίδα να γίνει κάτι και γι' αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να βγει κάποιο πολιτικό πρόσωπο από τους τοπικούς άρχοντες και είτε να απαντήσει σε όλα αυτά, είτε να αναλάβει την ευθύνη και να πει ναι, έσφαλα. Μα και εδώ και για το Πανεπιστήμιο. Ούτε και αυτό ακριβώς. Και για το Πανεπιστήμιο ακριβώς εδώ βλέπετε συντάσσονται όλοι πραγματικά εναντίον αυτού του νόμου. Θα γίνει κάτι ή θα χάσουμε και το τελευταίο που μας έχει απομείνει στον τόπο μας. Τα 3-4 τμήματα του ΤΕΙ εδώ. Για οτιδήποτε γίνει, είτε με τον νόμο στο Πανεπιστήμιο, είτε τη συνέχεια της Καστοριάς από εδώ και πέρα, που εγώ άκουσα και πριν για τα διόδια, για το ΒΟΙ. Ναι. Που καταλαβαίνετε ότι είναι άμεση συνεργασία Κοζάνης Καστοριάς. Εγώ το μόνο που βλέπω είναι ότι η Καστοριά οδεύει έχει μια αρνητική πορεία τα τελευταία χρόνια και τώρα δεν έχει πιάσει αρνητική πορεία, έχει πιάσει την κατηφόρα. Και αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν θα έχει την ευθύνη. Δεν θα έχουμε την ευθύνη εγώ, ο Κώστας, ο Γιάννης και ο Θωμάς Αναστασίου. Θα έχουν την ευθύνη αυτοί που κυβέρνησαν και αυτοί που έχουν αναλάβει, που ζήτησαν αυτή τη θέση. Καλά διψούσαν για εξουσία και φώναγαν ώρα για δουλειά, ώρα για τη Νέα Ελλάδα, ώρα για δουλειές και ασφάλεια. Αλλά δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται από όλα αυτά. Εγώ προσωπικά αυτό το πράγμα που βλέπω είναι την Καστοριά να χαντακώνεται κάθε μέρα. Με έχουν πάρει τηλέφωνο 3 αναπτυξιακές εταιρείες από την Κοζάνη. Να μεταφέρουμε την επιχείρηση μας εκεί πέρα. Με τα νέα προγράμματα. Ποιος θα μείνει στην Καστοριά με όλα αυτά? Βγαίνει ένα πρόγραμμα και δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα. Μας παίρνουν τους φοιτητές. Άκουσα τον κύριο Αναστασίου πριν που έλεγε για τους μετανάστες, το οποίο νομίζω ήταν ο στόχος της κυβέρνησης εξ αρχής. Απλά ήθελε να καρποθεί τους διορισμούς, τους οποίους από ό,τι φαίνεται δεν θα τους καρποθεί, γιατί θα περάσει και η πρώτη του κύριου Αναστασίου στο τέλος. Ο κύριος Ζικαλάγιας είχε πει για τους μετανάστες ότι θα φύγουν από την Καστοριά κατά 80%. Τώρα πώς να ξαναπεί ότι θα έρθουν? Πάντως ήταν και υπέρ μιας δομής κλειστής και ο κύριος Ζικαλάγιας. Ήταν υπέρ του να φύγουν, αλλά και υπέρ του να έρθουν σε κλειστή δομή. Και ο κύριος Ζικαλάγιας δεν θα το. Είχε μάλιστα αναφέρει το παράδειγμα, αν το θυμάστε κύριε Μόσχο, τις απώλειες που είχε η Καστοριά όταν γινόταν συζήτηση για. Και έχει φέρει το παράδειγμα των φυλακών Γρεβενών. Ότι τότε κάναμε λάθος στην Καστοριά και σήμερα τα Γρεβένα είναι μια χαρά με αυτό το θέμα. Να μην επαναλάβουμε, είπε το ίδιο λάθος. Σε αυτή τη γραμμή νομίζω ότι και ο κύριος Ζικαλάγιας με τον κύριο Αναστασίου ίσως κάπου συμφωνούν. Αυτό σας είπα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Εγώ είμαι υπέρ της ένταξης των μεταναστών, γιατί έχω φίλους μετανάστες στη Γερμανία με τους οποίους δουλεύω μαζί και έχουν ενταχθεί στην κοινωνία της Γερμανίας. Εγώ πιστεύω ότι όλος ο κόσμος δικαιούται να ζήσει ισότιμα σε αυτή τη γη. Προφανώς δεν το πιστεύουν αυτό οι τοπικοί άρχοντες και εκλεγμένοι της Καστοριάς. Εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω δει καμία πολιτική νίκη κανένας από το πρόσωπο που έχουν εκλεγεί. Έχετε καταλάβει ότι η πανδημία έχει ξεκινήσει από πέρυσι και δεν έχουμε πνευμονολόγο στο νοσοκομείο? Και ο βουλευτής μας είναι πνευμονολόγος. Γιατί τι ακριβώς να βγει να πει στον κόσμο όταν δεν έχει καταφέρει να φέρει έναν γιατρό στην Καστοριά? Ένα γιατρό. 50.000 κόσμο είμαστε και δεν έχουμε έναν πνευμονολόγο. Καλά, 50 δεν είμαστε, αλλά ας λέμε ότι είμαστε. Στα χαρτιά είμαστε 50. Στα χαρτιά ήμασταν 50 πριν 10 χρόνια στην απογραφή. Φέτος που θα γίνει η αυτοαπογραφή, θα δούμε πώς θα είμαστε. Ωραία. Πάντως πολλά ξεκινά, λέτε, θέλω, γιατί εδώ έχετε ένα μήνυμα για τον φίλο τον Χρήστο. Λέει, έχει δίκιο ο κύριος Μόσχος. Όλα ξεκινούν από την δεδομένη Καστοριά. Το βάζετε αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω
πόσο πραγματικά μπορεί να επηρεάζει δεδομένη Καστοριά. Σίγουρα όμως κάποια πράγματα πρέπει να διορθωθούν πάρα πάρα πολύ άμεσα. Έχουμε μείνει πραγματικά πίσω σε ορισμένα πράγματα. Είναι, δεν ξέρω αν πάνε με το χαρτί του 51%, με τι θα πάνε. Με κάποιον τρόπο όμως πρέπει να ξεκολλήσουμε το κάρο από τη λάσπη. Πρέπει λίγο να βγούμε παραπάνω. Πρέπει να βγούμε στο ξέφωτο. Κάτι πρέπει να γίνει, με κάποιον τρόπο. Κύριε Νατσούλη, είναι και στο χέρι σας την επόμενη φορά που θα βγουν να θριαμβολογήσουν για οτιδήποτε, να τους ρωτήσετε για την αυτοκριτική και τα υπόλοιπα. Αυτό ακριβώς που είπα στο κείμενό μου. Μάλιστα. Ότι όποτε γίνεται κάτι θετικό, ακούμε από όλους τους αρμόδιους φορείς εδώ πέρα να φωνάζουν πόσο θετικό ήταν αυτό που έγινε. Όταν γίνεται κάτι θετικό, αλλά αυτό είναι διαχρονικό, δεν ισχύει μόνο τώρα. Όταν γίνεται κάτι θετικό, διεγωνίζεται ποιος θα το πρωτοπεί. Όταν όμως είναι κάτι αρνητικό, εκεί τα πράγματα διαγωνίζονται ποιος θα κρυφτεί καλύτερα. Αυτό είναι διαχρονικό, επαναλαμβάνω, και δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Ωραία. Κύριε Μόσχο, εγώ πήγε μία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και εσείς μαζί μας σήμερα. Για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Και χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά. Έγινε. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.